Να ευχηθώ συγχαρητήρια, να δώσω τα συγχαρητήριά μου στην όμορφη Αμαριλίδα. Αραβωνιάστηκε η Αμαριλής. Αλήθεια. Και το έχουμε, το δείχνουμε δηλαδή ότι λάμπει. Α, η Λένα Καρπέτα λοιπόν συνάντησε την Αμαριλίδα, αγαπημένη μου φίλη. Ένα πολύ εντυπωσιακό και πολύ όμορφο κορίτσι, το οποίο έχει ξεχωρίσει χάρη στο ταλέντο του και στη φωνή του τα τελευταία χρόνια και βέβαια κρατώντας πάντα πάρα πολύ χαμηλούς τόνους. Έχει εδώ και πολύ καιρό μια μακροχρόνια σχέση που όπως φαίνεται επισφραγίζεται και επισημοποιείται με ένα υπέροχο δαχτυλίδι, το οποίο θα το δούμε αμέσως τώρα. Και όπως λέει και στη Λένα Καρπέτα, έχει και έτσι ανάγκη και όνειρο να γίνει και σύντομα μανούλα. Πάμε να την ακούσουμε. Σε χρειάζομαι, σ' αγαπάω. Και βλέπω ένα πολύ ωραίο δαχτυλίδι στο δάχτυλό σου. Δεν ξέρω αν είναι μονόπετρο κιόλας. Μονόπετρο είναι. Εντάξει, είμαι ευτυχισμένη. Είμαι, δόξα τω Θεώ, πάρα πάρα πολύ καλά. Εδώ και αρκετά χρόνια. Σκέφτεσαι να κάνεις ένα επόμενο βήμα στη ζωή σου, ένα παιδί, μια οικογένεια, ένα γάμο? Αν και συνήθως αυτά δεν γίνονται με σειρά, για τον καθένα είναι διαφορετική η σειρά. Εντάξει, αυτά δεν γίνονται καταρχήν κατά παραγγελία, αλλά θα το ήθελα πάρα πολύ, γιατί λατρεύω την οικογένεια. Νομίζω ότι είναι υπέρτατη ολοκλήρωση για μας τις γυναίκες και θα χαιρόμουν πάρα πάρα πολύ αν ερχόταν κάποια στιγμή στο το δώρο Θεού. Έχεις τον εαυτό σου μητέρα? Όχι, εντάξει. Κάποιες φορές σκέφτομαι πώς θα είναι, αλλά όσες φίλες και γνωστές έχουν γεννήσει, μου λένε ότι δεν μπορείς να διανοηθείς τι είναι αυτό που θα νιώσεις αφού γίνεις μητέρα και μετά. Είναι άλλη κατάσταση. Εντελώς, εντελώς, εντελώς. Θα είναι, θεωρώ, ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, φοβερό, φοβερό πράγμα. Καλή σου φίλη, που ξέρω ότι είστε έτσι και συνάδελφοι και φίλες και πολύ κοντά μία στην άλλη, είναι η Πέγγι Ζήνα. Πρόσφατα που έγινε μανούλα, την είδαμε στην πρώτη της εμφάνιση σε νυχτερινό κέντρο με πολύ μεγάλη αγωνία και η ίδια που άφησε το μωρό για κάποιες ώρες έτσι ώστε να... Δεν είχε ιδιαίτερη αγωνία. Ήταν μια χαρά, έτσι κι αλλιώς το μωρό ήταν με τη γιαγιά του στο σπίτι, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Πήγε να στη Θεσσαλονίκη να απολαύσει τη φίλη της, την Πάολα, που θα συνεργαστούν και μαζί. Και ήταν μια χαρά. Το έχεις δει στο μωράκι? Το έχω δει, ναι. Είναι και σε ποιον μοιάζει, γιατί είναι πολύ μικρό. Μια κούκλα, μοιάζει στον Γιώργο 100%. Μια πριγκίψα, μια κούκλα. Είναι στα καλύτερά της, Πέγγι, και θα το δείτε πολύ σύντομα. Το κομμάτι της Eurovision. Υπάρχει πρόταση και μάλλον πρόθεση από όλους να πάνε νεότεροι καλλιτέχνες. Είτε έχει ακουστεί το όνομα, ναι, το από τις Μέλισσες σε ένα γκρουπ νέο, είτε ο Παναγιώτης Τσακαλάκος, είτε Ελευθερία Ελευθερίου. Νεότερα ονόματα. Το αίμα είναι πάντα καλό σε όλους τους τομείς να ανανεώνονται γενικά όλα τα πράγματα, να προχωράμε, να βλέπουμε καινούργια πράγματα με φρέσκες ιδέες. Εγώ πάντα είμαι υπέρ αυτών των επιλογών. Δεν είναι απαραίτητα, αν και είναι οπτικό-ακουστικό γενικά όλο αυτό το show με το Eurovision. Δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητο ότι θα πάει καλά ένα τραγούδι που βασίζεται μόνο στην εικόνα ή μόνο στα φώτα ή μόνο στον ήχο. Αν έχει μια μελωδία που μπορεί να μιλήσει στις ψυχές όλων των ανθρώπων και της Ευρώπης και εδώ, μπορεί να πάει εξίσου πάρα πολύ καλά. Εσύ θα το σκεφτόσουν αν σου γινόταν μια πρόταση, αν είχες μια οργανωμένη ομάδα, ένα ωραίο τραγούδι πάνω απ' όλα? Το έχω ξαναπεί ότι είναι τιμητικό να εκπροσωπείς τη χώρα σου και για οποιονδήποτε λόγο. Αλλά θα έπρεπε να βρεθεί κάτι πάρα πολύ δυνατό. Κάτι πολύ δυνατό όσον αφορά να νιώσω ότι θα εκπροσωπήσω τη χώρα μου με ένα πραγματικά πολύ δυνατό, πολύ όμορφο τραγούδι που θα με κάνει να νιώθω και εγώ καλά. Σε είδαμε και τηλεοπτικά την περσινή σεζόν, στο Just the Two of Us, λίγο πίσω. Τι γεύση σου έχει αφήσει ένα σοου το οποίο τελείωσε, δυστυχώς αναβάλλεται και δεν θα γίνει φέτος, μάλλον θα πάει για την επόμενη σεζόν? Ίσως γίνει του χρόνου, θα γίνει κάποια στιγμή, ήταν πάρα πολύ πετυχημένο, είχε μεγάλη αποδοχή από τον κόσμο, εμένα προσωπικά με βοήθησε πολύ, όπως νομίζω και όλα τα παιδιά, όσοι συμμετείχαμε σε αυτό. Η αναγνωρισιμότητα είναι πολύ σημαντικό για εμάς και αν και είναι δύσκολο, πώς να χειριστείς, ας πούμε, και όταν δεν έχεις και ιδιαίτερη εμπειρία το γυαλί και τον τηλεοπτικό χρόνο που τρέχει γρήγορα, νομίζω ότι μου άφησε μια πάρα πάρα πολύ γλυκιά και όμορφη γεύση. Αχ, γλυκούλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την Αμαριλίδα που μας παραχώρησε αυτή τη συνέντευξη. Και
Θέλω να σας πω ότι ο χρόνος έχει αρχίσει πλέον και μετράει επικίνδυνα.